Μέσα από εθνικές νομοθεσίες αλλά και κοινοτικές διρεκτίβες, το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης τα τελευταία 15 χρόνια έχει υποστεί αλλοιώσεις οι οποίες το κάνουν δυσδιάκριτο. Η επίθεση του νεοφιλελευθερισμού των κυρίαρχων πολιτικών και οικονομικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλων των δυνάμεων της δικτατορίας των αγορών στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων έχει ενταθεί. Με τις πολιτικές τους, όλες οι παραπάνω δυνάμεις προσπαθούν σήμερα περισσότερο από ποτέ να αποκλείσουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα από την πρόσβασή τους σε μια σειρά βασικά κοινωνικά αγαθά. Η λύση που επιδιώκεται στα προβλήματα της οικονομίας της Ελλάδας, τα οποία δεν δημιούργησαν οι εργαζόμενοι της, οδηγεί στην εξαθλίωση των εργαζομένων. Αυτό αποτελεί ένα κακό παράδειγμα, το οποίο οι κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να το επιδεικνύουν σε όλους τους εργαζόμενους της Ευρώπης με σκοπό να τους εκφοβήσουν για να αποδεχθούν χωρίς διαμαρτυρία δυσμενείς αλλαγές στις χώρες τους. Γι' αυτό η αλληλεγγύη στους Έλληνες εργαζόμενους, η κοινή δράση εργαζομένων και συνδικάτων στην Ευρώπη αλλά και σε όλον τον πλανήτη αποτελεί μονόδρομο για τα συνδικάτα. Μια χρήσιμη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση πήρε το βρετανικό συνδικάτο Unite με την δημιουργία της ιστοσελίδας του Union Solidarity International, η οποία ενώνει στη δράση εργαζόμενους και συνδικάτα που δρούν για τα δικαιώματά τους.